Παρακαλώ. Λυπάμαι πολύ, αλλά εδώ περιμένει ο διευθυντής, έχουν ακουστεί διάφορα. Εμείς δεν είμαστε στο διοικητικό συμβούλιο. Εγώ προσωπικά δεν είμαι στο διοικητικό συμβούλιο. Περιμένει να απαντήσει. Δεν του δίνεται το λόγο να τοποθετηθεί στο σύμβουλο, να τοποθετηθεί ο διευθυντής. Είπε κάποιο κύριο παράδειγμα τον κύριο Γαλάς, είπε κάποιο πράγμα ο κύριος Πανός, ο κύριος Δέλης, να τοποθετηθεί ο διευθυντής και μετά από εκεί πέρα πάρτε απόφαση να θεωρηθεί το θέμα αυτό που λέτε. Να καθίσετε στους διευθυντές. Και μετά να το κρεμάσουμε, ρε παιδί. Λοιπόν, αν δεν τοποθετηθεί ο διευθυντής. Δεν έχει καμία διάθεση να κρεμάσει κανέναν κύριο. Όχι, εγώ δεν το είπα ο κύριο Σπέρφερ. Λοιπόν. Αλλά από εκεί πέρα να ενημερωθούμε. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν κρυφά στοιχεία. Δεν τα ξέρουμε τα πράγματα τη ΔΕΗ. Ειλικρινά σα λέω. Εδώ πέρα συζητάμε ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο έθεσε ο κύριος Πανός. Από εκεί και πέρα, εάν καθίσουμε να συζητήσουμε, και κακώς δεν έχουμε συζητήσει άλλες φορές τα ζητήματα και τα προβλήματα που ενδεχομένως υπάρχουν έτσι στη δημοτική επιχείρηση, στη ΔΕΗ. Λοιπόν, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Γι' αυτό λέω ότι θα τελειώσουμε. Να απαντηθούν οι παραγγελίες. Πώς θα τον αφήσουμε έναν άνθρωπο χωρίς να ακούσουμε τι θα πει. Εδώ είπε ο κύριος Δημήτρης Δέλης είναι δικτάτορας και πραξικοπαντίας και βάζει το χέρι στο μέλλον. Ξέφτημα. Ξέφτημα. 12 χρόνια ήταν είναι διευθύντης. Ο κύριος Πανός. Τώρα το βάλαμε. Και είπα και την άλλη φορά ότι τον πήραμε για να μας στηρίξει στο σπάτι στο δικαστήριο. Ο ίδιος άνθρωπος. Είναι το βάζει το χέρι, δεν το βάζει δεν είναι για να γίνει. Λοιπόν, παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. Άλλος που έχει, κύριε Δεγκιόνι, θέλετε το λόγο. Όχι. Ο κύριος Κακαβάς. Σύντομα παρακαλώ στην τοποθέτησή σας, κύριε. 2 λεπτά θα είναι λίγο. Συζητάμε. Ο κύριος Πανός. Παρακαλώ κύριε Παπαγεωργίου, τι θέλετε. Κύριε Πρόεδρε, παραβιάζω. Τι θέλετε κύριε Παπαγεωργίου. Όσο νούμπορα είστε δήμαρχος και θα έχετε όλη τη δυνατότητα να προωθήσετε όσο θέλετε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ λοιπόν. Και κάνετε και τη δημοκράτηση. Σας παρακαλώ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αυτό που κάνω εγώ είναι το δικαίωμα να απολογηθεί. Δεν θα το αφαιρέσετε κύριε Πρόεδρε. Δεν θα το αφαιρέσετε κύριε Πρόεδρε. Ναι καλά, εντάξει. Παρακαλώ κύριε Καταβά. Είναι απαράδεκτο. Παρακαλώ κύριε Καταβά. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Πανός έκανε σοβαρότατες καταγγελίες. Ακριβώς. Σε μια επιχείρηση που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με κοινωνικό χαρακτήρα, διέπεται προς τη διοίκηση, να είπαμε τον νόμο 1089 του 80, ιδιωτική οικονομία. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορείτε να πάμε σε πρόταση τέτοια, χωρίς, έπρεπε ο κύριος Πανός ή ο αντιπρόεδρος εταιρείας ή οποιοδήποτε μέλος της εταιρείας, να είχαν καταφύγει πρώτα στο ΔΣ, εάν δεν πέραν τις απαντήσεις που θα έπρεπε από το Γενικό Διευθυντή, τότε και μόνο θα μπορούσαν και απευθείας να προσφύγουν και όχι να ερχόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να λέμε κάνουμε μια πρόταση. Και καταρχάς και το χρηματολόγιο είναι άλλο και ξαφνικά δηλαδή ξεφεύγουμε από το χρηματολόγιο και πάμε στην πρόταση. Αντί να πούμε για την αντικατάσταση, αν έχουμε γίνει μια ανοιχτή παρουσιότητα, εγώ, εάν δεν μιλήσει ο Γενικός Διευθυντής, εφόσον το επιτρέψαμε να γίνει αυτό το πράγμα, απάντησε ο Πρόεδρος. Εάν δεν μιλήσει ο Γενικός Διευθυντής, εγώ νομίζω ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα από τους, και με συγχωρείτε το λέω, είναι κρίση δική μου, από τους δημοτικούς συμβούλους που δεν συμμετέχουν στην εταιρεία, να ομιλεί. Είναι πολύ σημαντικό και επειδή τα πρακτικά καταγράφησαν αυτά, αύριο οποιοδήποτε πολίτη μπορεί να τα πάρει και να τα πάρει όπου δει και είναι και υποχρεωμένος για τον νόμο. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσετε τον χρόνο που απαιτείται. Σύντομα, ο Γενικός Διευθυντής θα απαντήσει, εάν από την απάντηση του Γενικού Διευθυντού μετά θα προτεραιωθώ για την πρόταση, και αν δεν ικανοποιήσει, τότε και εγώ θα είμαι σίγουρο για την πρόταση. Ευχαριστώ.